Πού σε φανεί? Σου μιλάω. Έλα ρε, εγώ είμαι. Έλα ρε. Σου μιλάω. Έλα Αλέξανδρε, sorry. Κάτι έχεις κάνει, άφησες μουσική, τι έκανες? Έχω μουσική τόσο καιρό, μήπως εννοείς το καπέλο? Όχι, άφησες καπέλο? Ναι, εδώ και κάνα δύο μήνες. Σου πάει. Εσείς ξεστολίσατε? Ναι, εντάξει, πάει, φτάνει πια. Χριστούγεννα. Κάποιοι μέχρι να ξεστολίσουν έρχονται τα επόμενα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βουλικό όμως. Τα Κιανιού δεν ξεστολίζουν. Τον φώτο. Όχι απαραίτητα. Τι όχι απαραίτητα, αρέσει. Μετά είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία μεγάλη. Αμαρτία μεγάλη. Από τις χειρότερες αμαρτίες. Το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Όχι το χριστουγεννιάτικο το δέντρο, το ίδιο. Τώρα μην ξεστολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι σαν αυτήν στη μούρη του Χριστού. Με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κατευθείαν. Που έχει και τη φάτνη με το Χριστό. Φαντάσου ατιμία. Δεν είναι αυτό, πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι το κάνουν επειδή δεν το ξέρουν. Αυτοί που το ξέρουν όμως δεν δικαιολογούνται, ρε εσύ. Ξέρεις πόσο θεολόγους έχω ακούσει να ξεστολίζουν το Πάσχα. Δηλαδή, τρομερό, επιδημία. Εντάξει, το Πάσχα και σε επιδημία. Προβάλλεις. Μπερδεύουν προβατάκια με το αρνάκι. Και πηγαίνουν και τα σφάζουν. Στο μυαλό τους είναι μπερδεμένα. Τα κρατάνε, τα θρέφουν μέχρι το Πάσχα. Ακριβώς. Ναι. Και σου λέει, άστο το δέντρο. Όλα και τα λεφτά δηλαδή το κάνουν. Τι είναι και τα λεφτά, παιδί μου. Για να γλιτώσουν το αρνί. Να μην το αγοράζουν, το παίρνουν τα Χριστούγεννα το φτηνό, το κρατάνε. Το σφάζουνε μετά, του έρχεται πιο οικονομικό. Προφανώς γι' αυτό το κάνουν. Εσύ είσαι πραγματική φάτνη, δηλαδή, κατά το χριστουγεννιάτικο δέντρο? Όχι, οι θεολόγοι. Και αυτό είναι αμαρτία να μείνει μετά τα Χριστούγεννα? Είναι αμαρτία. Και τι θα φάνε το Πάσχα? Τα έχει μπερδέψει τελείως. Άξιμα. Οι θεολόγοι. Γενικά οι θεολόγοι. Οι θεολόγοι εννοείς σαν. Σαν κλάδο. Σαν κλάδο. Ναι, σαν κλάδος. Όχι, εννοώ ότι σαν επιστήμη ή κληρική. Δεν είπα η θεολογία, ούτε η κληρική. Κληρική. Γιατί εκεί πέρα, αν πάμε, αν μπλέξουμε εκεί πέρα, γίνεται το έλα να δει. Ανομαλίε κάνω συνέχεια. Σιγά μην πάω εκεί. Απίστευτε. Σιγά μην πάω εκεί. Απίστευτε. Σιγά μην πάω εκεί. Απίστευτε. Μου έχουν πει δεν πάω. Απίστευτε. Δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Πράγματα. Μια φορά παρολίγο να πάω. Δεν πάω. Πού? Εκεί μου λένε να έρθω. Πού? Να πάω εκεί, οι παπάδες. Στην άκρη της γης. Λένε να πάω εκεί που κάνουν αυτά που κάνουν και εγώ δεν πάω. Εγώ δεν πάω. Παρολίγο να πάω μια φορά, αλλά δεν πάω. Μια μέρα θα πάω. Σου πανέλα να πάμε να δεις και εσύ δεν πήγες. Ναι, γιατί ξέρω τι κάνουν. Κάνω ανομαλίες. Ανομαλίες. Εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια. Με τα μάτια μου έχω ακούσει όμως με τα αυτιά. Άρα δεν κάνουν. Και επειδή δεν το έχω δει, σημαίνει ότι δεν το έχω ακούσει. Τι έχεις ακούσει? Έχω ακούσει ότι κάνουν. Ναι, αλλά δεν τους έχεις ακούσει να το κάνουν. Δεν τους έχω ακούσει να το κάνουν, έχω ακούσει ότι το κάνουν. Άρα κάποιοι τους έχουν ακούσει να το κάνουν. Θέλω να πω, οι ίδιοι όταν το κάνουν, οι άλλοι το βλέπουν, τα ακούνε. Μα δεν τους βλέπουν. Μα ακριβώς είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Το κάνουν, αλλά δεν τους βλέπουν. Άρα αφού δεν τους βλέπουν. Δεν το κάνουν αυτοί που το κάνουν. Εσύ τους άκουσες να το κάνουν. Αυτοί που το κάνανε. Το κάνανε χωρίς να το κάνουν. Όχι, δεν το άκουσα. Μα είπες ότι το άκουσα. Οι άλλοι που τα ακούγανε. Α, οι άλλοι τα ακούγανε. Οι άλλοι τα ακούγανε να το κάνουν. Και αυτοί που το κάνανε δεν βλέπανε να το κάνουν. Περίμενε. Σου είπανε κάποιοι ότι ακούσανε. Δηλαδή, άκουσα από κάποιους ότι ακούσανε. Κάποιοι που το κάνανε. Ακούσανε το κάνανε. Και τώρα ας ακούσουμε λίγο Beethoven. Αυτό το έκανε. 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 Αυτό
Εκεί ναι, θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι αφού δεν το έχεις δει, δεν σημαίνει ότι το έχεις κάνει. Με έπεισες. Εκεί καμιά φορά, εγώ παραδέχομαι, ξέρεις, άμα κάνω λάθος. Άρα το έκανες. Όχι. Το λάθος. Όχι. Αφού το έκανες. Δεν το άκουσα. Το είδες όμως.